Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να που έδωσε ο Θεός, να είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή μας Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστί, για την επόμενη ώρα με πάρα πολλούς ύμνους επίκαιρους από μεγάλους φυσικά εκτελεστές όπως πάντα. Διότι είμαστε μια μουσική εκπομπή, όπως έχουμε πει και πάλι, που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Στα πλαίσια αυτής της εκπομπής έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, ένα διαδικτυακό χώρο που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστί». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, πολλά και σπάνια μέλη από παλαιές αλλά και νεότερες ηχογραφήσεις θα περάσουμε να ακούσουμε σημερινή μας εκπομπή, που αναφέρονται κυρίως στην Κυριακή της Πεντηκοστής. Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από τον Ισπερνό της Κυριακής αυτής. Ο ήχος είναι πρώτος και θα ακούσουμε από τον Σπύρο Μαϊδανόγλου ιδιόμελα του πρώτου ήχου καθώς και του δευτέρου. Πεντηκοστή είναι εορτάζομαι και πνεύματος επιδημία. Yeah.
Μας απέδωσε το κεκραγάριο του πρώτου ήχου της Κυριακής της Πεντηκοστής και ιδιόμελα του Εσπερινού. Το δοξαστικό του ίδιου Εσπερινού θα τα ακούσουμε από μια σπάνια ηχογράφηση από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Δεύτε λαΐ, την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν ιών εν το πατρί Συναγείο Πνεύματι. Ωξα
Θανάσης Παναγιωτίδης και μέσα από τα λόγια του δοξαστικού των Εσπεριών της εορτής Πεντηκοστής μας έδωσε να καταλάβουμε τι εστί Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάδα. Για τη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε από τον πατέρα Πανάρετο Φιλοθεήτη απόστοιχα από τον ίδιο Εσπερινό και το δοξαστικό των αποστήχων θα μας το αποδώσει ο Χαρίλος Ταλιαδόρος. Ο ήχος είναι επίσης Πλάγιος Τετάρτου, γλώσσε ποτέ συνεχίθησαν. And this
Αποστολή σου γενομένη δυνάμη την εναλλαγή των γλώσσων με την ενόμιζον. Ημείς δε στηρίχθεντες υπάπτων απαύστος ούτω λέγομεν. Το πνεύμα σου το Άγιον μίαντα νέλης αφήμων δεόμε θα φιλάνθρωπε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Κύριε του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης τους Αποστόλους σου Thank you.
ακούσαμε τα απόστοιχα του Εσπερινού από τον πατέρα Πανάλη τον Θελοθεήτη, ενώ το δοξαστικό των αποστήχων μας απέδωσε με το δικό του χαριστικό τρόπο ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Για τη συνέχεια θα περάσουμε στον Όρθρο να ακούσουμε από τον Αθανάσιο Παναγιωτήδη έτσι δύο τροπάρια των Καταβασιών σε ήχο βαρύ, πόντο εκάλυψε την εξύψους δύναμη, ενώ από τον Χρήστον Θεοδωσόπουλο και τον Βασίλη Σπυριδόπουλο θα ακούσουμε την ενάτη οδή της ημέρας, την οδή στην Θεοτόκο. Μαθητές Χριστέ δεώσαν εν της εισθέφης καθίσετε εν Ιερουσαλήμ εγώ δεώσε με παρακλήθων άλλων το εμόντε και πατρός αποστελώ ενός θερεωθήσεστε. Μήκης τώρα διαπήρεν Κύριον χωρίσεσαν και παντεκνήμων οι όλες ακαθαλίσεσαν. Κύτερα πήραζε παρθένε Θεοτόκε, δοκίον του αστέκου, πορείον του απείρου, καστουργούς σου σε μεγαλύτω. Σαν επίκεια τεβίλου εξύψους αποστόλοι την φύσκα τα λαμβέντες στην τριάδα φάση ερωρίστο. Όμως μαντίζε αδίκαξε τον οικούετο τον μαθητό την ποιά και φωνής απειχουμένης θέματος κάνει την κύλωσε νικούντο, πλάι φίλε και γλώσσε, τα θεία μεγαλία της Λιάδος, γλώσσι μειούμενη. Κέρνης άνεσα μητροπάδενο θέος, άφαγανε μήνυ τον ευλάλα σώμα, ριτρεύοντος σε μέρφην αξίες τη λίγη άδενους άπασο τον τόχαναϊν όλες σε συμφώνος δοξάζον με. Ευχαριστάνωσα Μητροπάρθεν ο Θεός άφεγγαρε μείνει το λεβάλο στόμα σε με την αξίως τη λίγη αδερούς άπασου τον τόπο νοή όδε σε συμφώνω δοξάζω με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία
κλείσει, ο δεξής κλειδίσει, είναι ιδρυμένος πατρός, έποθε την χάρη του πνεύματος. Σέντευσε η Θεόρυτος χάρις, πλάγκοντες αστράπτοντες ηλιωμένοι, ο Θείαν Αλίος είναι πρεπεστάτη, ίσως θεμούσε την αρχή των ηρώτες, σοφή τρύπεν γονουσία, δοξάζομαι. Παρέα λοιπόν από τις καταβασίες του βαρέως ήχου, είναι βέβαια διπλές καταβασίες την ημέρα αυτή. Εμείς βάλαμε Πόντο Εκάλυψε την Εξύψους Δύναμη και Όλη την Ενάτη Οδή από τον Θεοδωσόπουλο Σπυριδόπουλο, ενώ τα δύο πρώτα τροπάρια των καταβασιών μας τα απέδωσε ο Θανάσης Παναγιωτίδης. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε, κυρίως για εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα στο δέκτη σας, ότι ακούτε την εκπομπή Ήμουν Συμφένιν Εργόδες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής σε ένα blog που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής Ήμουν Συμφένιν Εργόδες Εστί. Εκεί θα βρείτε παλαιότερες εκπομπές και πολλές έτσι ενδιαφέρουσες μουσικές και όχι μόνο αναρτήσεις. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Το εξαποστηλάριο της ημέρας θα μας αποδώσει ο Μανώλης Χατζημάρκος, ενώ για τη συνέχεια πάσα πνοή σε ήχο τέταρτο και δύο ιδιόμελα των Ένων, επίσης σε ήχο τέταρτο, Παράδοξα Σήμερον και Το Πνεύμα το Άγιο, θα μας αποδώσει ο Αθανάσιος Παναγιωτήρης. Thank you.
Κύριον εκ πόρων εν είπε αυτό ον εν εισήψεις της πρέπει ύμνος το αυτής κρυμμέν γρεπτον δόξα αυτή έστε πάση ίσως εις αυτού παρά δόξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ ότε το πνεύμα κατήλθε το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες καθώς θε οι γόρες Λουκάς επεμπτέξε το φυσίγα συνειγμένον των μαθητών του Χριστού εγένε το ήχος καθαπενφερωμένης βιαίας νοής και πήρωσε τον ήχον ου εισεν κατήβενη και πάντες ήρξαν το φέγγεσθε σαν εις ρήμασι, σαν εις λόγμασι, σαν εις δυνάγμασι εις Αγίας Τριάδος. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ εν είτε αυτόν εν κολλές και οργάνω το πνεύμα το Άγιον ειδμεν αεί και στι καίστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον αλλά η Πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον ζωή και ζωπιόν φως εκ φωτός χορηγών αυτά αγαθών και πηγή αγαθότητος διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μη αδίδαμις, μη ασύνταξις, μη απροσκύνησεις εις Αγίας Τριάδος. Σας είπαμε σήμερα ότι θα έχουμε σπάνιες και παλιές ηχογραφήσεις και αυτό άλλωστε φαίνεται και από την ποιότητα της ηχογράφησης, την αφήνουμε όσο πιο φυσική γίνεται, δεν επεμβαίνουμε με την τεχνολογία που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή, διότι συνήθως αυτές οι ηχογραφήσεις είναι γραμμένες από ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις πάλι ποτέ της εποχής. Μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 60-70. Το δοξαστικό της ημέρας, πολύ γνωστό δοξαστικό σε ηχοπλάγη Δευτέρου, Βασιλεύ Ουράνια, θα τα ακούσουμε εδώ σε μια διαφορετική εκτέλεση από τον Λεωνίδα Σφίκα και σε μέλος του Γεωργίου Ρεδεστινού. Oh.
Φίκας, Βασίλε Φουράνιε, μέλος του Γεωργίου Ρεδεστινού, ένα διαφορετικό δοξαστικό που μπορεί να μας ξενίζει λίγο με τις γραμμές του, τις μουσικές του φράσεις εννοώ,
που δεν ελείπεται όμως εκκλησιαστικού ύφους και κατάνοιξης, η οποία οφείλεται φυσικά και στον εκτελεστή πρωτοψάλτη που αποδίδει το συγκεκριμένο δοξαστικό. Η μέρα είναι αφιερωμένη στον ήχο το βαρύ. Ας ακούσουμε ένα χειροβικό σε βαρύ ήχο από τον κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Oh.
Oh, boy, so
Δημοσθένης Παϊκόπουλος και Χερβικός Ηχοβαρή. Ήταν το μέλος που μόλις ακούσαμε. Φαίνεται η ηχογράφηση πιο σύγχρονη, πιο καθαρή. Έχουμε πει και πάλι ότι ο κ. Δημοσθένης είναι από τους λίγους τελευταίους αναπομείναντες της παλαιάς Κωνσταντινοπολιτικής σχολής. Κωνσταντινοπολίτης όν και αυτός. Μη τη φθοράς για τη συνέχεια. Αντί το άξονε στή, ο ήχος είναι βαρύς διατονικός και θα μας τα αποδώσει εδώ ο Χρήσανθος Θεοδωσόπουλος. Χρήσανθος Θεοδωσόπουλος, μη τη φθοράς διαπήρα και οφορήσασα και παντεχνήμονη λόγο σάρκα δανείσασα. Ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας για μια νέα ραδιοφωνική συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος φυσικά, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Υφαίνιν Εργόδες Εστί». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή «Ύμνους Υφαίνιν Εργόδες Εστί» χαίρετε με κύριο Παλή. Oh.
ύμνου Σιφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.